Στίβος. Το δάπεδό του, οι ευθείες του, με καλό να κάνω εκρηκτικές εκκινήσεις. Να παραβγώ. Εντάξει, γρήγορος είμαι. Ήμουν, τουλάχιστον, παιδί. Ίσως πια όχι τόσο. Σίγουρα ποτέ δεν ήμουν τόσο γρήγορος όσο η Αταλάντη, που όση ήταν η ομορφιά της, άλλη τόση και η γρηγοράδα της. Είναι ωραία η ιστορία της. Είχε ορκιστεί να πάρει άντρα όποιον την νικούσε στο τρέξιμο. Όποιον έχανε όμως, τον περίμενε ο θάνατος. Τσούρμο οι μνηστήρες, παρά τις απειλές. Και όλοι λάμβαναν την πληρωμή του ιτημένου με βαθύ αναστεναγμό. Τη βλέπει και ένας νέος να τρέχει, ο Υπομένης. Και την ερωτεύεται ακαριαία. Η ταχύτητά της την ομορφιά της αύξανε. Χωρίς να διστάσει, την προκαλεί να παραβγούν. «Φύγε, ξένε», του λέει εκείνη. «Ξέχνα τα ματωμένα μου σεντόνια. Είναι σκληρή του γάμου μου η όρη. Ο νέος όμως μένει. Κρυφή βοήθεια έχοντας από την Αφροδίτη 3 χρυσά μήλα. Σημαίνουν οι σάλπιγγες. Απ' την αφετηρία, οι δύο πετάγονται και αρχίζουν να τρέχουν. Θα έλεγες πως και τη θάλασσα δίχως να βρέξουν τα πόδια τους θα πέρναγαν και πως τα άσπρα στάχια ορθά αφήνοντας τον κάμπο θα διαβαίναν. Κάθε φορά που προηγούνταν η Αταλάντη, ο Υπομένης της έριχνε ένα χρυσό μήλο και η κόρη τάχανε από τη λαχτάρα της να το μαζέψει, ξεστράτιζε και έμενε πίσω. Την νίκησε και την παντρεύτηκε. Η συνέχεια της ιστορίας όπως μας τη δίνει ο Οβίδιος είναι απρόσμενη. Στο δρόμο για το σπίτι, τον έπιασε άκερη λαχτάρα για συνέβρεση τον Υπομένη και οδηγεί την Αταλάντη στα άδυτα ενός ναού. Οι θεοί δεν ανέχτηκαν τέτοια ιεροσυλία. Έσπευσαν να την τιμωρήσουν. Επάνω στα αγκαλιάσματά τους, οι δύο νέοι ένιωσαν το μαλακό τους βέρκο πυρόξανθη να το σκεπάζει χέτη. Νύχια να γίνονται γαμψά τα δάχτυλά τους. Πόδια από τους ώμους ξεκινούν. Στο χώμα επάνω σέρνουν την ουρά τους. Σμίγουν στα δάση πια, ποτέ σε κρεβάτι. Και αντί για λόγια, μουρμουρίζουν. Από ζεύγος νεόνυμφων, μεταμορφώνονται σε ζεύγος λεόντων. Είμαι ο Δημήτρης Κουρούμπαλης και βρίσκομαι στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτός ο τόπος δεν ήταν έτσι κάποτε. Είναι αποτέλεσμα μιας μεταμόρφωσης. Και εμείς δεν ήμασταν πάντα έτσι. Κάποτε μας άρεσε να λέμε ιστορίες, μύθους. Ψάχναμε να βρούμε τον άνθρωπο μέσα στο κάθε τι. Τώρα μας ενδιαφέρει μόνο η αλήθεια, το επιστημονικά έγκυρο, οι αποδείξεις. Ας κάνουμε σήμερα μία βόλτα με τη ματιά μας στραμμένη στη μαγεία της μεταμόρφωσης και όχι στις αποδείξεις. Το πρώτο δέντρο που φυτεύτηκε στο πάρκο ήταν μια ελιά. Μ' αρέσει αυτή η πρωτιά, την αγαπώ την ελιά. Το χρώμα της που αλλάζει όπως φυσάει ο αέρας και ο ήχος της. Λες και όλος της ο φλοιός είναι φτιαγμένος από τζιτζίκια. Μου θυμίζει ελληνικό καλοκαίρι. Πώς το λέω στίχος, και πολλά τα λιόδεντρα που να κρυσάρουν στα χέρια του στο φως και λαφρό να πλώνεται στον ύπνο σου και πολλά τα τζιτζίκια όπου να μην τα νιώθεις όπως δεν νιώθεις το σφιγμό στο χέρι σου. Ο κέραμβος, εγγονός του Ποσειδώνα και γιος του Εύσυρου και της νύμφης Ιδωθέας, ήταν βοσκός. Και όπως κάθε βοσκός που σέβεται τον εαυτό του, τραγουδούσε. Και τα τραγούδια που έλεγε ήταν ασύγκριτης ομορφιάς. Μάλιστα, φημολογείται ότι επινόησε τον ποιμενικό αυλό και πρώτος αυτός χρησιμοποίησε τη λύρα. Όλες τις δουλειές στον αγρό τις εκτελούσε τραγουδώντας. Και οι νύμφες τον άκουγαν και παραλυρούσαν. Σε μια δεδομένη στιγμή εμφανίστηκαν μπροστά του και χόρεψαν στις μελωδίες του. Προνόμιο μεγάλο αυτό για ένα θνητό, ε? Να εμφανιστούν αθάνατες θεότητες μπροστά του. Και ο Πάνας το συμπαθούσε. Τόσο που τον προειδοποίησε ότι επρόκειτο να ξεσπάσει σφοδρή κακοκαιρία και τον συμβούλευσε να φύγει από το βουνό, να κατεβάσει τα κοπάδια του στην πεδιάδα. Θες
από νεανική υπεροψία, θες επειδή τον τύφλος ανηθέει, ο κέραμβος τον αγνόησε και έκανε το δικό του. Το χιόνι έπεσε πυκνό, χαθήκαν τα δέντρα, μαζί και τα μονοπάτια, μαζί και τα κοπάδια του κέραμβου και ο κέραμβος ο ίδιος. Για να μην τον χάσουν για πάντα, οι νύμφες τον μεταμόρφωσαν σε ένα μεγάλο είδος καθαριού που ζει κάτω από το φλοιό του δέντρου και τρέφεται με ξύλο. Είναι γκριζοπός, έχει αγκυλωτές δαγκάνες, κινεί τα σαγόνια του συνεχώς και έχει σκληρές διάφανες φτερούγες. Είναι το αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών και τα ελληνικά καλοκαίρια δεν νοούνται χωρίς τη μουσική του. Τον λέμε πια Τζιτζίκι. Το κανάλι. Εγώ ήθελα να κάνουμε το πλάνο μέσα, να στέκομαι όρθιος επάνω στο νερό. Η πρότασή μου όμως απορρίφθηκε. Πώς να σταθείς, βρε άνθρωπε, επάνω στο νερό? Το νερό κυλά, αγκαλιάζει, καταπίνει, διεισδύει, κυριαρχεί, μεταλλάσσεται. Ναι, πάμπολες είναι οι μεταμορφώσεις του νερού. Η πιο εμβληματική όμως είναι εκείνη του Δία. Σύμφωνα με το μύθο, ο Ακρίσιος, βασιλιάς του Άργους, ζήτησε χρησμό από το μαντίο των Δελφών θέλοντας να μάθει αν θα αποκτήσει διάδοχο. Και το μαντίο του απάντησε πως ναι. Και πως θα βρει το θάνατο από το χέρι του εγγονού του που θα φέρει στον κόσμο η κόρη του Δανάη. Προκειμένου να προστατευτεί ο Ακρίσιος, φυλάκισε τη Δανάη σε ένα υπόγειο κελί. Έδωσε μάλιστα λεπτομερείς οδηγίες στον τεχνίτη. Να είναι ευρύχωρο το κελί. Να μην έχει πόρτες και παράθυρα. Να είναι ενισχυμένο από μέσα με πλάκες χαλκού. Να έχει μια μικρή οπή στην οροφή για να μπαίνει ο απαραίτητος αέρας για τη φυλακισμένη. Και λίγο φως. Μη και της λείψει ο ήλιος. Εκείνη η μικρή οπή όμως ήταν αρκετή για να γίνει το κακό. Ο μεγάλος Δίας ερωτεύεται τη Δανάη και αποφασίζει να την κάνει δική του. Μεταμορφώνεται σε χρυσή βροχή και κυλάει να μπει στο κελί, σταγόνα σταγόνα, από την οροφή. Εκεί η Δανάη, απλώνοντας το χέρι με τα περίτεχνα κοσμήματα, αγκαλιάζει το νερό που μπαίνει για εκείνη, τον δέχεται και γίνεται δική του. Καρπός της ένωσής τους, ο γιος τους, ο Περσέας, ο οποίος, ικανοποιώντας τους αμήλικτους χρησμούς, δολοφονεί τον παππού του και τον διαδέχεται στο θρόνο. Ελιές, χαρουπιές, αμυγδαλιές, σκήνη και πεύκα. Ένα γνώριμο μεσογειακό τοπίο. Δεν θα μπορούσε να λείπει το κυπαρίσι. Κι αν μ' αρέσουν τα κυπαρίσια. Σε ένα ποίημα ο Ρουμί λέει: «Η άνοιξη πήρε μπρος στην εξοχή, τα κυπαρίσια φέτος μυρίζουν ακόμα πιο όμορφα, το τραγούδι των πουλιών ανακουφίζει τη λαχτάρα μου». Όπως μπορείτε να μαντέψετε από το πώς έχει πάει η βόλτα μας μέχρι τώρα, το κυπαρίσι δεν ήταν πάντα κυπαρίσι. Κάποτε ήταν ο Κυπάρισος. Αγαπημένο αγόρι του Θεού Απόλλωνα. Είχε στενή φιλία με ένα ελάφι. Όχι ένα τυχαίο ελάφι, ένα θεαματικό ελάφι. Τα κέρατά του ήταν χρυσά και στο λαιμό του ήταν περασμένο ένα περιδέρεο από πετράδια που κρεμόταν ως τα πλευρά του. Από όλους τους ανθρώπους, μόνο στο αγόρι επέτρεπε να το αγγίζει. Εκείνος το πήγαινε να πιει νερό στις διάφανες πηγές, εκείνος καθόταν στην πλάτη του καβαλάρης και μόνο εκείνος μπορούσε να χαϊδέψει την τρυφερή μουσούδα. Ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι, το ελάφι ξάπλωσε να κοιμηθεί σε μια σκιά, κάτω από τη δροσιά των δέντρων.
Ο κυπάρισος που εξασκούνταν με το ακόντιο πιο πέρα, με μια απρόσεκτη κίνηση το πλήγωσε. Το τραύμα ήταν βαθύ και είδε το αγαπημένο του ελάφι να πεθαίνει μέσα στα χέρια του. Έβαλε τότε κάτι κλάματα που τον λυπήθηκαν θεοί, άνθρωποι, ζώα και ζήτησε μια χάρη ο κυπάρισος από τους θεούς, τον αιώνα τον άπαντα να τον αφήσουν να κλαίει. Μα από το πολύ το κλάμα στέρεψε το αίμα και πράσινα άρχισαν να γίνονται τα μέλη και τα μαλλιά που στο λευκό το μέτωπό του πέφταν φύλλα πυκνά γινήκαν και σκληρίναν. Θλιμμένος ο Απόλλων τον είδε και αναστέναξε και είπε «Θα σε θρηνώ εγώ και όσους θρηνούν εσύ θα συντροφεύεις». Σκέφτομαι όλους τους μύθους που μιλούν για μεταμορφώσεις, που προσπαθούν να δουν την ανθρώπινη ψυχή, τα πάθη, τις ευαισθησίες μέσα σε κάθε τι. Τους μύθους που βλέπουν μέσα στον άνθρωπο το κάθε τι. Αντικρίζοντας το επιβλητικό αυτό αρχιτεκτόνημα, έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα μυθικό «ον» που ζει, αναπνέει, πίνει και δροσίζεται, μας υποδέχεται. Ένα πλάσμα επικών διαστάσεων, ξαπλωμένο μπροστά στη θάλασσα. Μυρίζει τη θάλασσα, μυρίζει τα αρωματικά του Μεσογειακού κήπου. Τρέφεται από τον ήλιο και τη βροχή. Αναψύχεται από τη θάλασσα που μπαίνει μέσα του. Είναι συγχρόνως και χερσόνησος και πορθμός. Η κεφαλή του καλύπτεται από 5.700 φωτοβολταϊκά πανέλα που τροφοδοτούν τις ενεργειακές του ανάγκες μέσα από ένα αποστριχωτό σωλήνα που ονομάζεται ομφάλιος λόρος. Ενώ με κάθε πόρο του συλλέγει το νερό της βροχής και το διοχετεύει στους κήπους και την καθαριότητά του. Ανασήκωσε τη ράχη του για να έρθουν οι άνθρωποι να την περπατήσουν. Έφτιαξε έναν μεγάλο λόφο με δική του ζωή, δικούς του δρόμους, γωνίες, φωλιές, ξέφωτα και σίδεντρα. Αν προσπαθούσα να περιγράψω αυτό το μυθικό πλάσμα με λέξεις, θα δυσκολευόμουν. Δηλαδή, θα έπρεπε να επανεφεύρω τις λέξεις, όπως ο Ρέντζο Πιάνο ξαναέδωσε στο όνομα Καλυθέα την αρχική του σημασία. Θα έλεγα ότι είναι καλωσοριστικό. Ότι έχει ανοιχτοκαρδοσύνη, ολοδιαθεσιμότητα, ότι είναι υπερπροσιτό, είναι ευχαριστησιογόνο, είναι ζεστοδροσερό, ησυχοθορυβώδες, είναι όλα εκείνα που κάνουν ένα μυθικό πλάσμα μυθικό. Λίγο μέσα σε όσα έχουμε γνωρίσει, λίγο πάνω από όσα έχουμε γνωρίσει, που συγχρόνως μας αγκαλιάζει και μας ξεπερνά. Μας αφορά και μας εξυψώνει. Ναι, αυτή είναι για μένα μια πολύ γοητευτική σύγχρονη μυθολογία της μεταμόρφωσης της ενέργειας.